Τα πήγε πάρα πολύ καλά εχθές, γιατί ήταν πολύ δύσκολο τελικά το layering. Αλλά εκείνη κατάφερε από εδώ, από εκεί να το φέρει, να το στρώσει για διαφορετικές ποιότητες τα ρούχα, τα πάντα όλα. Τι θα κάνει σήμερα η Γεωργία Μπαχούμη, για να δούμε. Σκεφτόσουνα, Γεωργία μου, τώρα που έφυγες έτσι από την πασαρέλα. Ότι είμαι πολύ δυνατή σήμερα. Είσαι πολύ δυνατή σήμερα. Αρέσω. Γουστάρεις πάρα πολύ έτοιμος αισθημένη. Μου αρέσει εμένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις θα έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία και από τα αριστερά και από τα δεξιά? Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Έλα. Μου αρέσει πραγματικά. Πες μου. Αλήθεια. Πες μου πού πηγαίνεις για να δω τι θα γίνει. Έχω βιοτεχνία στο Περιστέρι. Έχεις. Όντως, έχει ο πρώην υποθερός μου βιοτεχνία στο Περιστέρι. Ωραία. Πηγαίνω να δω, έχουν βγάλει κάτι πατρών, πηγαίνω να τα ελέγξω και να τσεκάρω τέλος πάντων. Τι γίνεται εκεί. Α, μάλιστα. Οπότε επειδή είναι και ο πρώην υποθερός, θέλεις να είσαι και πιο κομψή. Εγκράτε. Βέβαια. Α. Και σεβόμαστε το χώρο εκεί γενικότερα. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα. Για να δούμε τι θα γίνει και με τη βαθμολογία της Γεωργίας τώρα. Κάτι καρδούλες που πέφτουν εκεί από τη συμπατριώτησα, χαμός. 2-2, αλλά και καρδούλες 4. Ηφηγένειά μου, έχεις βάλει 2. Θα ήθελα να έχεις σπάσει αυτό το σύνολό με μια χρωματιστή τσάντα. Δεν μου πάνε, κορί, γενικότερα δεν θέλω να σπάω τίποτα. Θέλω να πηγαίνω και λίγο... Θέλω πλέον, να κολλάω. Να φέρνω και... πιο ήρεμα, γιατί γενικότερα, επειδή μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει και δεν έχεις δει, επειδή φέρνω γενικότερα πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, θέλω να μην μένω στάση, δηλαδή ναι, να φέρνω το ιδιαίτερο, αλλά να φέρνω και το λίγο πιο σωστό, πιο αρμονικό, γι' αυτό το έκανα. Εντάξει, εμένα ας πούμε και μια κόκκινη τσάντα αρμονική θα μου ήταν. Εντάξει. Άρα γενικότερα στο σπρώμαυρο σας θέλετε κόκκινο για να καταλάβω. Θα μου τέριαζε. Μια κόκκινο κραγιόν ή κόκκινη τσάντα. Θα μου τέριαζε. Επίσης θα σε ρωτήσω, μου είπες χθες ότι εγώ θα πάω στην έκθεση, θα ακούσε με, εγώ πηγαίνω, η βιοτεχνία είναι στον πρώτο όροφο. Όχι, δεν είναι εργοστάσιο. Είναι βιοτεχνία, παράγει τα υφάσματα, να είναι συνολικά 300 τετραγωνικά. Στο λέω επειδή είμαι καθημερινά εκεί. Και δεν θα πιαστεί αν είσαι εκεί όλο. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά, αν είχα βιοτεχνία, μα εγώ υποτίθεται, θα πήγαινα με φλάκ. Λίγο. Εγώ υποτίθεται ότι είμαι αφεντικό εκεί. Κάθομαι όποτε θέλω, σηκώνομαι όποτε θέλω. Ναι. Δηλαδή κάθομαι στο γραφείο μου. Κατερίνα, μπορώ να μιλήσω, γιατί... Από πότε, βρε Γεωργία μου, πηγαίνει κάποιος άνθρωπος σε μία βιοτεχνία με ένα 12-ποντο τακούνι? Γιατί να μην μπορεί να πάει? Λοιπόν, μπορεί. Πέρσι τον Οκτώβριο, όχι τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο το παράτσα. Όλη τη χρονιά πέρσι. Έτρεχα για μια συλλογή ρούχων δικιά μου που ήθελα να φτιάξω εδώ στην Ελλάδα. Πρόσεχε. Ναι. Έχω πάει σε 4 βιοτεχνίες στην Αττική. Εκτός ότι έτρεχα... Δεν έχω πάει, ακούστε με λίγο, πάω στη δικιά μου. Κάτσε να την ολοκληρώσω. Ναι. Έτρεχα από το πρωί σαν την τρελή με τα κρόξ, με τα αθλητικά, με τα τζιν, ό,τι είχα φόρμα. Mm-hmm. Πρώτα και δεύτερον, όταν πήγαινα εκεί πάντα είχα ραντεβού με το αφεντικό, όπως λες. Είμαι εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί τρέχανε και όπου πηγαίναμε σπρώχναμε υφάσματα, κλωστές, και δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα 12-ποντο τακούνι. Ακούστε με λίγο, είναι βιοτεχνία. Και όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα δεν το παίζουν αφεντικοί και κάθονται με το 12-ποντο τακούνι, επειδή είμαι αφεντική να μάθεις. Σε βιοτεχνία. Εγώ δούλευα σε μαγαζί με παπούτσια με τακούνι. Και μπορείς, σε βιοτεχνία θέλεις... δεν δουλεύει κανείς με τα κούνια. Έτρεχα μια χρονιά ολόκληρη μέχρι παιδιά, που κουράστηκα και το άφησα, γιατί ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσα να το. Νομίζω ότι το πάτε όπου θέλετε ή μάλλον δεν καταλάβετε το κόνσεπτ. Η αλήθεια είναι ότι την ξέρω από μικρή, έχει δουλέψει σε πολλά καταστήματα στην Πάτρα και σε νυχτερινά μαγαζιά. Άσε με να τελειώσω. Άσε ρε παιδί μου να πει και την άποψη της κυβέρνησης. Δεν πάω να κόψω εγώ, κορίτσι μου, τα. Τι δεν κατάλαβες το κόνσεπτ. Και φοράει μια ζωή τακούνια.
Δεν μου δικαιολογεί τίποτα. Αληθινή μαρτυρία, καταγγέλει, Διονυσία, πλάτη. Δεν μου δικαιολογεί τίποτα. Τι παιδιά τώρα, πάμε να συνδυάσουμε κάτι με ένα κόνσεπτ. Δεν καταλαβαίνει η Χριστίνα. Τι τη λέω, ναι, μωρέ, δεν καταλαβαίνει. Η Χριστίνα δεν καταλαβαίνει ποτέ. Ευτυχώς που έχουμε σε ένα δόξασιο μεγαλοδύναμο που καταλαβαίνει τα πάντα. Εμείς είμαστε άσχετες. Εγώ έχω γραφείο, κάθομαι. Πού είναι το πρόβλημα? Κόριτσι μου, έχει καταλάβει ότι έτρεχα μια ολόκληρη χρονιά σε μια βιοτεχνία. Με του ανθρώπου που είχαν χτίσει και είχαν ρίξει δρόντα. Δεν θα φόραγε κανεί τα κούνια. Δεν έχει γιον τσακωθεί και που να ξεσπάσει, ξεσπάσει. Ναι, εσένα βρήκα. Εμένα βρίσκει κάθε φορά. Αυτή την όρεξη είχα. Αυτή την έχει με μένα. Εσύ έτρεχε. Αυτή λέει θα κάθεται. Εντάξει, αυτή είναι η ντίβα τη βιοτεχνία. Εγώ όχι, θα πηγαίνω στα VIP στα πάρτι που πηγαίνει εσύ που δεν είσαι ντίβα. Έλα, προφανώ. Δεν θέλω τώρα. Να σε ρωτήσω. Έμα δεν θέλει. Όχι, δεν καταλαβαίνει. Άμα θέλει αυτή να είναι έτσι αφεντικό, να την κάνει εσύ έλεγχο. Ωραία, πει να βάλω χαμηλά. Επειδή η Χριστίνα έτρεχε, θα τη βάλω κι εγώ χαμηλά. Επειδή το θέλει η Χριστίνα. Έλα τώρα, θα κάτσουμε να σχολιάσουμε. Να σου δώσω τα δικά μου. Θα σου τέριαζαν πιο πολύ. Σε καμία περίπτωση θα τα φόραγα έξω. Σε πιο καμία πολύ περίπτωση. Σίγουρα από το τακούνι που σε φοράς. Σε καμία περίπτωση θα τα φόραγα έξω. Ναι, γιατί άλλο εσύ κι άλλο εγώ προφανώς. Τελείωσε την κριτική σου. Εγώ θα το βλέπω αυτό, αλλά δεν έχει όρεξη μάλλον. 2,3 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας στους κριτές, θέλω να πω.